Ο κύριος Θέμης Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσητών, είναι κοντά μας. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που διανύουμε αυτή την οικονομική κρίση, βλέπουμε ότι ενώ είχαμε πτώση των τιμών γενικότερα στα ακίνητα, στις μισθώσεις, στις αγοροπολισίες, βλέπουμε ότι τα ακίνητα που ήταν πλησίων του μετρό, πλησίων σε μέσα μαζικής μεταφοράς, οι τιμές έπεσαν πολύ λιγότερο. Δηλαδή, είχαμε μια πτώση το πολύ 10% το 2014. Πλέον βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν περιοχές όπου οι τιμές έχουν αρχίσει και αυξάνονται. Πάμε να δούμε σιγά-σιγά, κύριε Μπάκα. Αυξάνονται σημαντικά. Γιατί αυξάνονται σημαντικά? Αυξάνονται σημαντικά διότι δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν ακίνητα διαθέσιμα προς μίσθωση. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Για πάμε λίγο να δούμε. Έχουμε μια κάρτα. Έχουμε κάποιες κάρτες ετοιμάσει. Ναι. Οι τιμές μίσθωσης κοντά στη γραμμή 1 του μετρό. Ναι. Έτσι. Και ενδεικτικά βάζουμε για ένα διαμέρισμα 85 τετραγωνικά. Τετραγωνικά, ακριβώς. Και λέμε ότι είναι από 380 ευρώ 640 ευρώ το μήνα η μίσθωσή του. Η κλίση είναι μεγάλη διότι παίζει ρόλο ο όροφος στον ακίνητο. Παίζει ρόλο η ηλικία του ακινήτου και πόσο κοντά τελικά είναι στο στάσιο του μετρό. Αν είναι νεόδμητο, είναι 640 ευρώ. Όταν είναι μεταχειρισμένο και πιο παλαιό, στον Ταύρο βλέπουμε ταυτόχρονα ότι τιμές είναι από 300 έως 350 ευρώ για ένα ακίνητο της ίδιας κατηγορίας. Στην Πλατεία Βικτωρίας από 250 έως 350 ευρώ. Στον Άγιο Λευτέριο από 350 έως 450. Στη γραμμή 1 μάλλον, είναι και η περιοχή τα Πετράλωνα. Τα Πετράλωνα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στην κάρτα μας, διότι δεν έχουμε ακίνητα διαθέσιμα λόγω βαχυχρόνιας μισθώσεως. Βλέπουμε ότι έχουμε ακραία φαινόμενα όπου ένα ακίνητο σε Πετράλωνα μπορεί να έχει κοστολόγιο ανά μήνα 16 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή στα 100 τετραγωνικά 1600 ευρώ το μήνα ενίκιο. Εκεί έχουν φτάσει οι τιμές. Στα Πετράλωνα, στη γραμμή 1, ότι αυτή τη στιγμή ένα μηνύο μίσθωμα σε μια συμβατή μίσθωση θα μπορούσε να ήταν από 595 έως 850 ευρώ. Αλλά έχουμε περιπτώσεις ακραίων φαινομένων που φτάνει έως και 16 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Και έχουμε έλλειψη ακινήτων λόγω βραχυχρόνιας μισθώσεως. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης θέλησε να καταχωρήσει το ακινητό του σε μια πλατφόρμα βραχυχρόνιας μισθώσεως για να έχει πλέον εισοδήματα. Γραμμή 2 του μετρό, τιμές. Γραμμή 2. Βλέπουμε ότι η Ανθούπολη είναι από 300-420 ευρώ το μήνα για ένα διαμέρισμα 85 τετραγωνικά. Σε Σεπόλια από 300-400 ευρώ. Άγιος Ιωάννης 400-600. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ποιο είναι? Ότι δεν έχουμε ακίνητα προς μίσθωση πλησίων των μετρό. Μάλιστα. Γιατί δεν έχουμε αγοροπολισίες, δηλαδή αυτοί που κάποτε αγόραζαν ακίνητα, αυτή τη στιγμή μισθώνουν ακίνητα και ψάχνουν ακίνητα όσο πιο νεόδμητα γίνεται. Πάμε. Οπότε... Στον Άγιο Ιωάννη 400-600, στην Ηλιούπολη 380-500, ακριβώς. Στον Άλυμο 450-680, στο Ελληνικό 680-900. Στο Ελληνικό. Άρα, τι βλέπουμε, ότι οπουδήποτε δημιουργείται σταθμός μετρό, έχουμε αύξηση των τιμών. Και μιώσω πάντοτε, κάτι, μιώσω κάτι στη γραμμή. Εγάλαιο, κεραμικός, μεταξουργείο, αμπελόκηπη, Αγία Παρασκευή και Παιανία. Αυτά είναι τα σημεία. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο Εγάλαιο, το Εγάλαιο είναι περιοχή που έχει βλεφθεί πάρα πολύ από το μετρό. Μια περιοχή. Δεν πάτε σε Γάλλο. Δεν έχει ευνοηθεί. Στο δεύτερο θέλω να πάτε. Στο κεραμικό. Κοιτάξτε τι είναι. Είναι loft. 800. Τα loft. Νέα μόδα. Νέα μόδα. Δείτε τις τιμές πώλησης κιόλας. Μα εκεί νομίζω και κάποια ακίνητα τα οποία κάποτε λειτουργούσαν ως γραφεία έχουν μετατραπεί σε κατοικίες. Μπαίνει να πάει μια ωραία κουζίνα, γίνεται ένας υπέροχος νέος χώρος και άλλο το μισθό. Αυτά κάνανε επενδύσεις και τα προηγούμενα χρόνια που ήταν πολύ χαμηλά. Έτσι. Τώρα έχουμε περάσει την επόμενη φάση. Οι τιμές είναι αυξημένες διότι εμείς μιλάμε για ένα ακίνητο που είναι πλησίον της τάσης του μετρό. Άρα είναι πολύ λίγα τα διαθέσιμα ακίνητα με αποτέλεσμα οι τιμές να αυξάνονται. Είναι ένα μεταξουργείο 250 έως 300, αμπελόκηπη 380 έως 450, Αγία Παρασκευή 480 έως 680, Παιανία 340 μέχρι 430. Να μας πείτε ένα τελευταίο στοιχείο το οποίο είναι χρήσιμο. Λέμε για τις τιμές. Εσείς όμως έχετε αυτό που λέμε σταθερούς πελάτες. Δηλαδή έρχεται κάποιος, κλείνει σε μια καλύτερη πια τιμή ένα κίνητο, αλλά ξαφνικά το φέση είναι μεγάλο, μαζεύονται τα πλήρωτα ενίκια και έρχεται ξανά σε εσάς και σας λέει έφυγε ο προηγούμενος, μου άφησε το φέση, ξανά μάνα από την αρχή. Ναι. Και μετά από ένα χρόνο πάλι τα ίδια. Αυτό συμβαίνει? Συμβαίνει, αλλά πλέον, θα πω το εξής, πλέον έχει μπει σε μια σειρά όλο αυτό. Δηλαδή πραγματικά πριν μια τετραετία το φαινόμενο αυτό ήταν συνεχόμενο στα γραφεία μας. Πλέον το φαινόμενο αυτό έχει αρχίσει σιγά σιγά και δεν το βλέπουμε συνεχώς στα γραφεία μας. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο κόσμος επιλέγει ακίνητα που πραγματικά μπορεί πλέον να πληρώσει. Γι' αυτό βλέπουμε ότι είχαμε πολύ μεγάλη εσωτερική μετανάστευση, το λέω. Δηλαδή είχαμε ανθρώπους οι οποίοι διέμεναν στα βόρεια προάστια και επειδή είδαν ότι δεν βγαίνουν τα εισοδήματά τους, δεν μπορούσαν οικονομικά να αντέξουν τόσο τις μετακινήσεις όσο και το κόστος το να πληρώνεις μια μονοκατοικία
ή μια μεζονέτα. Ακριβώς. Γιατί τα κοινόχρηστα είναι πολύ μεγάλο το κοστολόγιο. Γιατί δεν είναι μόνο νοικιά στο σπίτι και ποιο το μηνιαίο μίσθωμα. Είναι και τα εξοδολόγια, τα μηνιαία του σπιτιού. Να σα ευχαριστήσουμε θερμά πάρα πολύ για να είστε καλά. Αλλάζουν τα πράγματα. Απευθείας. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ.